και όλες για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Όπως δημόσια είχα δεσμευτεί, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για έναν οργανωμένο θεσμικό διάλογο όλων των φορέων του τόπου μας, της Θεσσαλονίκης, για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η πόλη, οι καταστηματάρχες, οι συμπολίτες μας, οι επισκέπτες της πόλης, είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Αποκλεισμοί δρόμων, εκτεταμένα επεισόδια, βία, βανδαλισμοί. Το κέντρο της πόλης μας, την ώρα του μεγαλύτερου γεγονότος της Βόρειας Ελλάδας, αντί για πεδίο συνεργασίας και επιχειρηματικότητας, μετατρέπεται κάθε χρόνο σε πεδίο μάχης. Μιας μάχης που δεν έχει ποτέ νικητές, αντιθέτως, έχει πάντα τους ίδιους ηττημένους, την πόλη και την εικόνα της. Μετά λοιπόν και τα φετινά γεγονότα, κατά την άποψή μου, κυρίες και κύριοι, το ποτήρι ξεκίνησε. Ήρθε η ώρα αποφάσεων για το θέμα της ΔΕΔΕ. Ήρθε η ώρα με όριμη σκέψη και τόλμη να διατυπώσουμε, αφού συζητήσουμε, μια νέα σύγχρονη πρόταση, την οποία θα καταθέσουμε στην κυβέρνηση που είναι η αρμόδια για το θέμα, για το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός του τόπου μας. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα μπροστά. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, εντός και εκτός Ελλάδος. Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη, με αποκορύφωμα φυσικά τη φετινή 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τιμόμενη χώρα είχαμε τις ΗΠΑ της Αμερικής. Κάθε χρόνο συμμετέχουν ολοένα και περισσότεροι εκθέτες. Στην έκθεση και την πόλη έρχονται ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες.